Μαζί μας ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Γιώργος Τρούλης. Καλησπέρα σας, κύριε Τρούλη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλή χρόνια και χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια σας πολλά. Κύριε Τρούλη, νομίζω ότι πάμε σε ένα διαφορετικό άνοιγμα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βιώσει και τη νέα πραγματικότητα αυτή μετά το καλοκαίρι. Τώρα όμως τα δεδομένα στην κοινότητα είναι εντελώς διαφορετικά. Μιλάμε για μια απίστευτη διασπορά του κορονοϊού στην κοινότητα, χιλιάδες τα κρούσματα και με κλειστά βεβαίως τα σχολεία. Θέλω να μου κάνετε το πρώτο σχόλιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένα αυξημένο τέστινγκ, κυρίως από την πρώτη εβδομάδα. 3 self-test για τους εμβολιασμένους μαθητές, 3 self-test και 2 rapid test για τους ανεμβολίαστους μαθητές. Και από εκεί και πέρα τι? Αρχικά νομίζω ότι αυτό που είπατε, ότι έχουμε διαφορετικές συνθήκες, ισχύει. Πραγματικά το να έχουμε σήμερα 50.000, πάνω από 50.000 κρούσματα και να ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας με το Υπουργείο Υγείας ότι ανοίγουν οι σχολικές μονάδες με τον ίδιο τρόπο λίγο πολύ που άνοιξαν και το Σεπτέμβριο, δηλαδή επί της ουσίας το μόνο που αλλάζει είναι ότι την πρώτη εβδομάδα θα κάνουν οι μαθητές ένα επιπλέον self-test. Δεν έχουμε κάτι άλλο επί της ουσίας ως μέτρο για να μπορέσουμε να έχουμε υγειονομική επιτήρηση σχολικές μονάδες και ταυτόχρονα να μπορέσουν να διασφαλίζουν ότι τα σχολεία θα μπορέσουν να έχουν μια λειτουργία απρόσκοπτη. Και δεν αλλάζουν ούτε τα υγειονομικά πρωτόκολλα για κλείσιμο ενός σχολικού τμήματος ή ενός ολόκληρου σχολείου. Αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό να αλλάξει εφόσον το κρίνουν οι ίδιες οι συνθήκες. Εντάξει, κοιτάξτε, νομίζω ότι και μόνο ότι επικοινωνιακά όλο το προηγούμενο διάστημα αυτό που έλεγε το Υπουργείο Παιδείας είναι ότι έχουν κλείσει πολύ λίγα τμήματα. Ένα όμως πράγμα το οποίο δεν έλεγε, το οποίο πραγματικά εμείς προκαλούμε το Υπουργείο Παιδείας να πει και να το πει, είναι το γεγονός ότι ενώ παίρνει στοιχεία κάθε μέρα από τις σχολικές μονάδες για το πόσα κρούσματα υπάρχουν σε παιδιά, δυστυχώς δεν έχει ανακοινώσει ποτέ, μα ποτέ, ποιος είναι ο μαγικός αριθμός της διασποράς ουσιαστικά του κορονοϊού στην σχολική κοινότητα. Δεν μπορούν να βαυκαλίζονται λέγοντας ότι δεν έχουν κλείσει τμήματα, γιατί προφανώς όταν έχεις το 50-1 για να κλείσει ένα τμήμα, αντιλαμβανόμαστε ότι στα 25 παιδιά πρέπει να νοσούν ταυτόχρονα 13 μαθητές. Μα 13 μαθητές αν νοσούν ταυτόχρονα στο ίδιο τμήμα, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει για ολόκληρο το σχολείο και την τοπική κοινότητα μια απίστευτη διασπορά του κορονοϊού. Κύριε Τρούλη, χωρίς να θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, βοηθάω στη συζήτηση γιατί φαντάζομαι θα υπάρξουν και αυτοί που θα κάνουν αυτό το ερώτημα. Αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρώπης αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αλλά κυρίως στην Ευρώπη που έχουμε αυτή την τεράστια διασπορά, είδαμε χώρες να κατεβάζουν ρολά όπως στην Ολλανδία, όμως τα σχολεία δεν έκλεισαν. Δηλαδή αυτή η έξαρση του κορονοϊού δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλη την Ευρώπη και πολλές άλλες χώρες εκτός Ευρώπης. Τι είναι αυτό που προτείνετε εσείς που θα μπορούσε να θωρακίσει, γιατί όταν υπάρχει αυτή η διασπορά δεν έχει νόημα να κρατήσεις κλειστά και τα σχολεία? Κοιτάξτε, το πρώτο και βασικό είναι το εξής. Πρέπει να δούμε λίγο με μια χρονική αναδρομή πηγαίνοντας προς τα πίσω, να δούμε τελικά τι έκανε το Υπουργείο Παιδείας όλη αυτή την περίοδο. Γιατί το ότι φτάσαμε να έχουμε σήμερα 50.000 κρούσματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στη συνέχεια της πανδημίας, προφανώς έχει να κάνει με το πώς έχεις ρυθμίσει τα ζητήματα που αφορούν τη διασπορά στην κοινότητα. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχεις λάβει μέτρα στους χώρους όπου υπάρχει υπερσυγκέντρωση πληθυσμού, και προσέξτε, αυτή τη στιγμή στην εκπαιδευτική κοινότητα μιλάμε για 1,5 εκατομμύρια μαθητές και εκπαιδευτικοί. Δεν είναι μικρός ο αριθμός, είναι ένα τεράστιο νούμερο κινητικότητας πολιτών μέσα στους χώρους των σχολικών μονάδων. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχεις αυξημένα μέτρα, όταν έχεις 25 μαθητές, 25 με 30 τετραγωνικά και δεν συζητάς για αραίωση τμήματων, κάτι το οποίο το είχαμε θέσει εξ αρχής, και μάλιστα εκεί που τους λέγαμε ότι υπάρχουν δυνατότητες κτηριακές, να έχουμε έστω όπου υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες να το κάνουμε πράξη. Υπήρξε μία άρνηση. Και θα σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα για να καταλάβετε σε τι φάση βρισκόμαστε. Εμείς με την κυρία Κεραμέσου έχουμε να συναντηθούμε από το καλοκαίρι για να συζητήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα. Σήμερα, λίγο πριν τις ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα, ενημέρωσε τον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας ότι μας καλεί αύριο το απόγευμα για να έχουμε συνάντηση για το ζήτημα του ανοίγματος των σχολείων. Και ευλόγως αναρωτιόμαστε, μετά την ανακοίνωση των μέτρων, τι περιμένει η κυρία Κεραμέσου ότι θα συζητήσουμε? Αν αυτό είναι σοβαρή διαχείριση της υγειονομικής κατάστασης την οποία βιώνουμε, γιατί ξέρετε, εμείς ως από θέση αρχής ξεκινάμε ότι τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά, αλλά πρέπει να είναι ανοιχτά με ασφάλεια.
με ασφάλεια και για τους μαθητές και για τους γονείς και φυσικά για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Με τον τρόπο που ανοίγουν τα σχολεία υπάρχει μια απίστευτη, αν θέλετε, ανησυχία από την εκπαιδευτική κοινότητα και από γονείς προφανώς, όπου ανοίγουν τα σχολεία με τον ίδιο τρόπο που έκλεισαν. Εμείς θα περιμέναμε να υπάρχει η αξιοποίηση, η χρονική, αν θέλετε, όλων αυτών των διαστημάτων που έχουμε, των διακοπών, ώστε να μπορέσουν να πάρουν μέτρα. Ουσιαστικά μέτρα όμως. Αρέωση των μαθητών, αυξημένο τέστινγκ, και όταν λέμε αυξημένο τέστινγκ εννοούμε με κλιμάκια του ΕΟΔΗ στα σχολεία, να μπορέσουμε να έχουμε δειγματοληπτική διαδικασία τέστινγκ, ώστε ταυτόχρονα να βλέπουμε και τη διασπορά του κορονοϊού στη σχολική κοινότητα. Κύριε Άρα, Τρούλη, λοιπόν, να αξιοποιούνται όλα αυτά τα στοιχεία από την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Ένα τελευταίο ερώτημα, επειδή όπως καταλαβαίνετε, σαν δελτίο ειδήσεων, χρόνος πιέζει. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι και το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από μερίδα γονέων που πολλές φορές οι ίδιοι εκπαιδευτικοί γίνονται αποδέκτες βίαιων συμπεριφορών, αλλά και πολλά παιδιά κρατήθηκαν στο σπίτι επειδή οι γονείς έχουν μια συγκεκριμένη άποψη ότι αυτές οι αντιδράσεις μπορεί να γιγαντωθούν τώρα με το αυξημένο τέστινγκ? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Προφανώς υπάρχει μια μερίδα πολιτών και προφανώς και γονιών, η οποία είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεται, το οποίο το βιώσαμε λίγο στις αρχές της φετινής χρονιάς. Αλλά δεν ήταν σε μεγάλη έκταση, ήταν περιορισμένη η έκταση τα φαινόμενα αυτά, τα οποία είχαμε και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και χειροδικίες. Αλλά προσέξτε, το βασικό και κύριο αυτή τη στιγμή είναι η διαμόρφωση μιας αίσθησης ασφάλειας από την πλευρά της πολιτείας, και αυτή η αίσθηση ασφάλειας δημιουργεί και μια εμπιστοσύνη ώστε οι γονείς να αφήσουν τα παιδιά στο σχολείο. Όταν αυτή τη στιγμή το 50-1 δημιουργείται η αίσθηση ότι το τμήμα, ακόμα και αν υπάρχουν 2, 3, 4, 5 κρούσματα στην τάξη, ότι δεν θα κλείσει, πετάγεται στην ατομική ευθύνη του γονιού εάν θα στείλει την επόμενη μέρα το παιδί του στο σχολείο. Και αυτό το βιώσαμε. Δυστυχώς είχαμε πολλούς γονείς οι οποίοι, επειδή ακριβώς υπήρχε ο φόβος, γιατί ξέρετε, στα σπίτια υπάρχουν και άνθρωποι που είναι ευάλωτων κοινωνικών κατηγοριών. Άρα λοιπόν δεν ρίσκαραν πολλοί γονείς να στείλουν τα παιδιά τους ακριβώς για να μην κολλήσουν κορονοϊό. Αυτό όμως είναι πρόβλημα συλλογικό, πρόβλημα του κράτους. Αυτό δεν το λύνει ούτε το 50-1 Έτσι. που έχουμε στα τμήματα, ούτε προφανώς ο τρόπος διαχείρισης και ακόμα και με τον τρόπο που γίνονται αυτή τη στιγμή οι χνηλατήσεις. Κύριε Τρούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Μακάρι να ανοίξουν τα σχολεία χωρίς να υπάρξουν ιδιαίτερα προβλήματα. Καλό σας βράδυ.